Μια μεγάλη αγκαλιά απλώνει η Κρήτη για τους θυμοπαθείς σε Τουρκία και Συρία, καθώς σε χρόνο ρεκόρ, μετά το φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου, συγκεντρώθηκαν ήδη πρώτες ανάγκες για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, με την πρώτη αποστολή αγάπης να αναχωρεί σήμερα από το νησί μας. Συγκεντρώνουμε κουβέρτες, παπλώματα, είδη προσωπικής υγιεινής, μπεμπιλίνο, ξηρά τροφή, παξιμάδια, οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να φαγωθεί χωρίς να μαγειρευτεί. Και σήμερα φεύγει η πρώτη αποστολή. Αυτή τη φορά είναι πιο οργανωμένη. Ο Ηρακλειώτης είναι πιο οργανωμένος. Μας έχει φέρει και πολύ καθαρά ρούχα. Βρισκόμαστε στο καπί Γαζίου. Συγκεντρώνουμε ήδη πρώτες ανάγκες από την Πέμπτη. Είναι συγκινητική η προσέλευση. Πάρα πολλοί κόσμοι έχουν ανταποκριθεί από διάφορα σημεία του Δήμου. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος και κινητοποιήθηκε τόσο γρήγορα. Τη σχετική πρωτοβουλία ανέλαβαν η ΠΕΔ Κρήτης και οι Δήμοι του νησιού σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ. Έχουμε συγκινηθεί όλοι από αυτή την τεράστια ανθρωπιά, τη μεγάλη αγάπη και πάντα η τοπική αυτοδιοίκηση είναι μπροστά σε όλες τις δύσκολες στιγμές, έτσι και τώρα η τοπική αυτοδιοίκηση σηκώνει τα μανίκια και εργάζεται έτσι πυρετοδός και πραγματικά έχουμε συγκινηθεί όλοι από αυτή την ανταπόκριση των απλών πολιτών, ακόμα των ανθρώπων που έχουν τεράστιες ανάγκες, έχουν τεράστια οικονομικά προβλήματα, όμως από το ιστόρημά τους έχουν φέρει και εδώ και αλλού που συγκεντρώνουν τα προϊόντα, κάτι για να στείλουμε στο λαό. Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση των κριτικών στο σχετικό κάλεσμα για τη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης και την ανακούφιση των πληγέντων και την κάλυψη των άμεσων αναγκών τους. Οι κουβέρτες παπλώματα μπορεί να έχουν φύγει και 500, ας πούμε, μπορεί και παραπάνω. 3-4 κοντέινερ είναι τα Pampers. Μέσα τα τρόφιμα είναι αμέτρητα. Η συμμετοχή του κόσμου είναι απίστευτη, δηλαδή εγώ δεν περίμενα τόσο πολύ έτσι, συμμετοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Είναι πολύ συγκινητική κατά η περίπτωση, γιατί πλέον σαν ανθρώποι λειτουργούμε. Οπότε μια μικρή βοήθεια, ο καθένας ας την κάνει ό,τι μπορεί. Είναι πρωτοφανής η συμμετοχή του κόσμου. Είναι τεράστια προσφορά, πραγματικά τεράστια. Από τη μία έχουμε τεράστια διαλογή, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε που όλα αυτά θα φτάσουν σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Οι λαοί θέλουν την ειρήνη, θέλουν την αλληλεγγύη μεταξύ τους, θέλουν την αγάπη, θέλουν τον πρόοδο, θέλουν την ευημερία. Ας είναι αυτό το γεγονός αφορμή να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη προσπάθεια ειρήνης, όχι κραυγών πολέμου. Στην οδό Κάσου και Παπανδρέου στο Ηράκλειο συγκεντρώθηκαν τόνοι τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης μετά το σχετικό κάλεσμα από τον Δήμο Ηρακλείου σε συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Αποστολή Αγάπης, Άταχτη, Επίδρασης και Προτέκτα. Την Τετάρτη θα είμαστε 6.30 με 9, κάθε Τετάρτη, και Παρασκευή θα είμαστε 9 με 3. Η κάθε παλέτα θα έχει μια ειδική σημασία, γιατί θέλουμε αυτοί που θα βλέπουν μακριά να καταλαβαίνουν τι είναι. Ας πούμε, τα ιατροφαρμακευτικά έχει το σταυρό. Τα φαγητά θα έχει το F. Ανοίξαμε δύο πακέτα και είχαμε μέσα από μία κουκλίτσα που μας είπαν θέλουν να πάνε σε ένα παιδάκι εκεί για να δώσουν το παιχνιδάκι τους. Ήταν πολύ συγκινητικό γιατί δεν φέρανε παιχνίδια, μόνο ένα είδος για να χαρίσουν χαρά σε ένα παιδάκι. Εξίσου συγκινητικές ήταν οι προσπάθειες από το Περιφερειακό Τμήμα Ηρακλείου, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, από αρκετά σωματεία και όχι μόνο.